Ο πρόεδρος Πούτιν τις δηλώσεις Ομπάμα περί χρήσης χημικών από τον Άσαντ, ενώ δεν δίστασε να αποκαλέσει τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ψεύτη, όταν δήλωσε ότι η Αλ-Κάιντα δεν πολεμάει στο πλευρό των ανταρτών. Για να έρθει σήμερα η απάντηση Κέρι με μια δόση ειρωνίας. Secretary Kerry is, as you all know, a decorated combat veteran. He's had more words aimed, more than words aimed at him. He's not losing sleep after such a preposterous comment that was based on an inaccurate quote and was completely mischaracterized. Επιθετικός και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας όταν θεώρησε υπεύθυνος τους Ρώσους για τη χρήση χημικών. Well, there's no secret that the Assad regime has had chemical weapons, significant stockpiles of chemical weapons. From a particular country? Well, the Russians supply them. Others are supplying them with those chemical weapons. They make some themselves. Τρέμοντας από θυμό, απάντησε ο επικεφαλής του Κρεμλίνου. После того, как я услышал, что сначала глава Пентагона заявил, что мы поставляем в Сирию химическое оружие, а потом поправился, что нет, не химическое оружие, а средства для его разработки и производства. Вот это, извините, может, я сорвусь, но это бред сивой кобылы. Просто бред сивой кобылы. А используется это просто для того, чтобы людям, не сведущим в этом вопросе, вбросить очередную идею, которая направлена в конечном счете на то, на что мы все прекрасно понимаем. Για να επιστρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της απεσταλμένης τους στον ΟΗΕ, κατηγορώντας τη Ρωσία για ομοιρία. Even in the wake of the flagrant shattering of the international norm against chemical weapons use, Russia continues to hold the Council hostage and shirk its international responsibilities. Πριν λίγη ώρα, ο πρόεδρος Πούτιν έκανε λόγο για προβοκάτσια, αναφερόμενος στην επίθεση με χημικά. In such a complex situation in which the global economy is now, it is counterproductive to destabilize the situation in the Middle East. I will be as diplomatic as possible here. Την αναγκαιότητα μιας επέμβασης επεσήμανε και πάλι ο πρόεδρος Ομπάμα. This is not something we've fabricated. This is not something that we are looking are using as an excuse for military action. As I said last night, I was elected to end wars, not start them. Οργή και από το Λονδίνο μετά από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου αναφέρθηκε με απαξιωτικό τρόπο στη Βρετανία. Η Βρετανία είναι ένα νησάκι που δεν του δίνει κανείς σημασία. Ο εκπρόσωπος του Προέδρου αρνήθηκε αργότερα ότι προέβη στη δήλωση, πάντως ο Κάμερον απάντησε. Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής. Μπορεί να είμαστε ένα μικρό νησί, αλλά προκαλώ τον οποιοδήποτε να βρει χώρα με πιο περήφανη ιστορία και μεγαλύτερη καρδιά. Η Βρετανία κράτησε την Ευρωπαϊκή Ήπειρο μακριά από το φασισμό, κυριάρχησε στην κατάργηση της δουλείας, εφήβρε κυριολεκτικά όλα όσα ήταν άξια εφεύρεσης. Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί είναι η καθυστέρηση κατά μισή ώρα της άφιξης Ομπάμα στο επίσημο δείπνο χθες. Η επίσημη εξήγηση είναι ότι ο πρόεδρος καθυστέρησε καθώς είχε κατηδίαν συνομιλίες με την πρόεδρο της Βραζιλίας για το θέμα των παρακολουθήσεων από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Όσον αφορά τις προετοιμασίες τώρα, οι Ρώσοι έστειλαν σήμερα άλλο ενέργειο στην περιοχή, τον Νικολάη Φλιτσένκοφ, που πέρασε το πρωί από Βόσφορο. Τις τελευταίες ημέρες έγινε γνωστό ότι η Ρωσία στέλνει ακόμη 4 πολεμικά πλοία από το στόλο της στη Μαύρη Θάλασσα. Πηγές του ρωσικού ναυτικού διέρευσαν ότι το καταδρομικό πλοίο Μόσκβα, που είναι εξοπλισμένο με πυράβλους, αναμένεται να φτάσει από τον Ατλαντικό στη Μεσόγειο στις 17 Σεπτεμβρίου. Στρατός στα σύνορα με τη Συρία συγκεντρώνει και η Τουρκία, ενώ πηγές του Αμερικανικού Πενταγώνου δηλώνουν σε αμερικανικά μέσα ότι η επίθεση στη Συρία θα μπορούσε να γίνει και με πολεμικά αεροσκάφη. Missiles could be fired from long-range bombers. He says the missiles can be launched from ships at sea or from aircraft outside Syrian airspace. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ιράν φέρεται να έχει καθοδηγήσει ομάδες ενόπλων στο Ιράκ να προχωρήσουν σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε πλήγμα στη Συρία. Το θέμα της Συρίας απασχόλησε και το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιθουανία. Υπήρξαν διαφορετικές τοποθετήσεις που λίγο πολύ μας είναι γνωστές. Διαπιστώθηκε ωστόσο μια κοινή προσέγγιση στο γεγονός ότι η χρήση χημικών όπλων αποτελεί έγκλημα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας και δεν αμφισβητείται στην περίπτωση της Συρίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία διανύουν λοιπόν μία από τις χειρότερες κρίσεις στις σχέσεις τους τα τελευταία χρόνια.